Όταν φεύγαν οι πελάτες, εμείς μπαίναμε στα ιδιαίτερα τα οποία δεν γνωρίζαν όλοι οι πελάτες. Και εκτός ότι τους βρίζαμε πολύ χυδαία, δηλαδή θέλαμε τα αντίστροφα να πάθουν από αυτά που ζητάγανε. Και φυσικά ο απότερος σκοπός συναγείας είναι να πάει ο άνθρωπος με τον διάβολο, να χάσει την ψυχή του, να κολλαστεί. Αυτό είναι το έργο που επιτελεί και η μαγεία στη γη. Δηλαδή να διαλύσει, να καταστρέψει τον άνθρωπο ηθικά, πνευματικά, σωματικά και να τον φτάσει στο θάνατο, στην απώλεια και στην κόλαση. Μπαίναμε στα ιδιαίτερα μετά και είχαμε ο δάσκαλος, δηλαδή είχε ένα σοβαρό στοιχείο που γίνεται η τελετή της μαύρης μαγείας με γνήσιο τρόπο, θα μπορούσα να πω, με υψίστης μορφής μαύρης μαγείας, ήταν η τελετή που ήταν στην Κολυμπήθρα. Υπήρχε μια Κολυμπήθρα όπως αυτή που έχει η εκκλησία και βαφτίζει τα παιδιά, μικρού μεγέθους, δηλαδή για παιδιά Κολυμπήθρα, η οποία είχε δύο κεριά κάτω. Αυτή μόνο η Κολυμπήθρα δούλευε Πέμπτη και Παρασκευή, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, εκτός, σας είπα, 40 μέρες μετά τα Θεοφάνεια. Το 15 Αύγουστο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Στις 14 Σεπτέμβρη που είναι το Τιμίο Σταυρού. Και τι κάνατε στην Κολυμπήθρα? Στην Κολυμπήθρα διαβάζεται, εκεί γίνεται η πραγματική τελετή της Μαύρης Μαγείας. Υπάρχει μια ξύλινη κουτάλα. Μέσα η Κολυμπήθρα είναι μέχρι τη μέση με καρβουνάκια, όπως αυτά που ανάβουν οι πιστοί για το θυμίαμα, δηλαδή που θυμιάζουν. Αυτά τα καρβουνάκια ήταν μέχρι τη μέση. Και υπήρχε ένα ειδικό λιβάνι, δεν θέλω να αναφέρω όνομα, δεν θέλω, ένα ειδικό, ας μην το λέμε και λιβάνι, που μύριζε έτσι κάπως μια ωραία οσμή. Και εκεί μπαίναμε, είχαμε το όνομα του Κυρίου ή της Κυρίας που είχε έρθει και άρχιζε ο μάγος και έκανε την τελετή της Μαύρης Μαγείας που επικαλούσε τα ανώτερα πνεύματα, τα ταξιαρχίες δαιμόνων και έλεγε να καταστραφεί ο άνθρωπος αυτός, να είναι σε πάθη. Δηλαδή όθηση στα χειρότερα πάθη που υπάρχουν, ακόμη και δεν ήθελα να αναφέρω για να μην λέω και σχρολογίες, έτσι, πάθη σαρκικά και διάφορα άλλα θέματα, τάσεις για κλοπή, για φόνο, για όλα αυτά. Το σημερινό μας θέμα είναι τα μάγια, που όπως φαίνεται, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, απασχολούν χιλιάδες ανθρώπους στη χώρα μας. Και είναι απίστευτο το πόσοι πολλοί στην εποχή μας αισθάνονται σήματα μαγείας. Εμείς ερευνήσαμε το θέμα σε βάθος και θα σας δείξουμε τι παθαίνουν οι άνθρωποι αυτοί, τι συμβαίνει πραγματικά στους εξορκισμούς και ποια είναι όλη η αλήθεια για τα μέντιουμς και τις χαρτορίχτρες. Όσο για τον άνθρωπο που είδατε πριν από λίγο, είναι ένας πρώην μάγος που λύνει για πρώτη φορά τη σιωπή του και αποκαλύπτει συγκλονιστικά στοιχεία και απίστευτες λεπτομέρειες για το σκοτεινό κόσμο της μαγείας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Είμαι μήνες με φάρμακα. Τι σου είπαν οι γιατροί ότι έχεις? Το κεφάλι μου και τα νεύρα έχουν χτυπηθεί παντού. Ναι, αλλά ο γιατρός δεν λέει ότι είναι σατανικό, λέει ότι είναι νευρικό. Ο γιατρός του άφησε ένα τροπάριο και λέω: αγαπημένα μου παιδιά, θα πεθάνω. Και κάθε βράδυ ακούω τις πόρτες να ουρλιάζουν, τα ντουβάρια να χτυπάνε, τα σίδερα να χτυπάνε. Ο άντρας μου κάθε βράδυ κάθεται στο μπαλκόνι και ακούει τα ουρλιατά από τους σατανάδες. Άνθρωποι, μια τραγική οδύσσια. Είναι διαπιστωμένο ότι το 90% των ανθρώπων που έχουν ή νομίζουν ότι έχουν μάγια καταφεύγουν σε μάγισσες και μέντιουμς, οι οποίοι με τη σειρά τους ερμηνεύουν ακόμη και τον απλό πονοκέφαλο ως μαγεία, για να μην χάσουν τον πελάτη. Φυσικά, αποσπούν ολόκληρες περιουσίες, χωρίς μάλιστα να αποδίδουν και λογαριασμό στο κράτος. Γενικά, μπορούμε να χωρίσουμε τους ανθρώπους αυτούς σε τρεις κατηγορίες. Σε όσους είναι οργανωμένοι σατανιστές και εργάζονται ως μέντιουμς για να στρατολογούν τα θύματά τους. Στη μεγάλη κατηγορία των τσαρλατάνων και στους λίγους,
που νομίζουν ότι έχουν ένα χάρισμα και νομίζουν επίσης ότι κάνουν καλό. Υπάρχουν ωστόσο mediums, και αυτό είναι πραγματικά τραγικό, που εκμεταλλεύονται ανήλικα κοριτσάκια ή και γυναίκες. Τις πείθουν ότι τα δίθεν μάγια λύνονται μόνο με σεξ. Τις πρόχνουν στο κρεβάτι και ύστερα τις απειλούν πάλι με μάγια να μην μιλήσουν σε κανέναν γι' αυτό. Αληθινά δηλαδή δαιμονικές καταστάσεις. Χρήματα, δηλαδή χωρίς ανταμοιβίωση δεν γίνονται τα έργα όλα στο διαβόλο, θέλουν κάποιο αντίκρισμα. Πολλά λεφτά πληρώνουν οι πελάτες. Ναι, οι πελάτες ήταν ανάλογα τις περιπτώσεις και φτάναν και τα ποσά των εκατομμυρίων. Είτε για να φτιάξουν μια υπόθεση που θέλουν, είτε για την πλάνη αυτή ότι λύνουν τα μάγια που τους έχουν κάνει άλλοι. Ότι τα έλυνε ο μάγος για αυτή την πλάνη, τους παίρναν πάλι κάποια με τεράστια ποσά. Δηλαδή από 500.000, από ό,τι θέλω εγώ πριν 6 χρόνια, μέχρι και 1-2 εκατομμύρια. Άρχισα να βγαίνω από εδώ, από εκεί, έφτασα μέχρι την Ξάρτη πάνω στο Χότζα. Μου φάγανε το σαγό, δεν ξέρω πόσα λεφτά μου φάγανε. Μου πήρε 1,5 εκατομμύριο, και αφού μου πήρε 1,5 εκατομμύριο, μου έδωσε και ένα φυλαχτό. Το φυλαχτό αυτό. Συγγνώμη, μάγισσα είναι μέλη. Μάγισσα. Ναι. Είναι μάλιστα και έλεγε ότι κάνει καλό στους ανθρώπους. Αλλά δυστυχώς δεν έκανε καλό, έστελνε στους ανθρώπους στην καταστροφή και στο θάνατο. Εσείς γιατί πήγατε σε μία μάγισσα? Εγώ πήγα για να μου πει τα χαρτιά, ότι ο άντρας μου έχει φίλη και ο άντρας μου κάθε μέρα φεύγει με τις φιλενάδες του και εδώ δεν συνέβαινε το αντίθετο. Εκείνη πόναγε τον άντρα μου και μου έφαγε τα κοσμήματα όλα. Αφότου μου έφαγε τα κοσμήματα και 1,5 εκατομμύριο, μου έκλεψε και μερικά από τους άντρες μου, όπως τα λέω. Σα ζητάγανε να κάνετε χώρο. Ναι, βέβαια. Να θανατώσουμε με μάγια, να πεθάνουμε δηλαδή. Όχι να κάνουμε τα χέρια. Ναι. Γιατί ο μάγος. Με τη μαγεία, με τη μαγεία να σκοτώσουμε άνθρωπο. Και εσείς το δεχόσασταν. Βέβαια, αφού υπηρετάγαμε αυτό ο άνθρωπος που υπηρετεί τον διάβολο, δέχεται τα πάντα. Γιατί είπαμε, ήδη εκλείπει η αγάπη. Όταν εκλείψει η αγάπη από τον άνθρωπο, εγκαταλείπεται από τον Θεό. Αυτό είναι η επίτευξη της μαγείας. Και τότε είναι ένα έρμεο. Μπορεί να σκοτώσει και το ίδιο το παιδί. Να τον φτάσει σε τέτοια απόγνωση. Μάλιστα. Τον άνθρωπο που να θέλει να πεθάνει και το ίδιο το παιδί. Σα ζήταγα πολύ συχνά να εξολοθρέψετε. Είχαμε πολλά θέματα κληρονομικά μεγάλης περιουσίας και μάλιστα δυστυχώς από ό,τι θυμάμαι κατά τα στερεόδους Μεγάλης Πέμπτης και Παρασκευής που γίνονται τα μεγάλα μάγια και μπορεί ακόμη και να θανατωθεί ένας άνθρωπος με μαγεία, αφού βέβαια υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να γνωρίζει και ο κόσμος, ότι εάν δεν επιτρέψει ο Θεός δεν μπορεί ούτε να γίνουν τα μάγια, πρέπει ήδη το άτομο που μπορεί και να φτάσει στο θάνατο να είναι αδιάφορο, να έχει φτάσει σε πόρωση και να έχει απορρίψει εκ καρδίας τον Χριστό, από την καρδιά του. Δηλαδή να τον έχει απορρίψει και να έχει δώσει. Να τον έχει απορρίψει ότι μπορεί να βοηθηθεί, ότι μπορεί να. Να είναι θυμμένος στα χέρια του διαβόλου. Και να είναι θυμμένος στα χέρια του διαβόλου. Οπότε, αν δει ο Θεός ότι σε κάποιο σημείο το οποίο βλέπουμε κι εμείς ότι θα πραγματοποιηθεί θάνατος, τότε υπάρχει μια τελετή που μπορεί να γίνει σε 24 ώρες να πεθάνει ο άνθρωπος. Και κάνατε τέτοια τελετή σε διαμέρισμα της Αθήνας? Ναι, βέβαια. Που ακούμε και γελάμε πολλές φορές. Α, εσείς έχετε μείνει πολύ πίσω. Σήμερα η μαγεία είναι μοντέρνα. Είναι της μόδας. Ναι, είναι μοντέρνα. Έχει γίνει και αυτή σε εξέλιξη. Πρώτα παίρναν τα σαπούνια και καρφώνανε. Τώρα μπορεί να σε καρφώσει στον δρόμο, περπατάς. Και τα μνήματα επάνω, τα σταγνώσαν παλιά. Αλλά τώρα είναι πιο εύκολο να πάρει νερό. Που θα έχει περάσει, λέει, από εκεί και τα έχει πει το νεκρό και τα παιδιά. Και πόσοι είναι που πάνε στα νοσοκομεία και κοιτάνε να πάρουν το νερό από το νεκρό για να το ρίξουν, να κάνουν κακό. Πού να το ρίξουν? Στους ανθρώπους. Και αν περπατάς στον δρόμο για να σου ρίξουν νερό. Τι θα ρίξουν, στην πόρτα σου, να μην βρει τίποτα εσύ.
Οπότε δεν έχει, δεν έχω τίποτα παράδειγμα σε κάποιες θέσεις υπάρχει μαγείρες. Σε κάποιον χώρο, μεγάλο είχε ένα δωμάτιο που είχε δύο δωμάτια, δηλαδή ένα είναι της αναμονής των πελατών, το δεύτερο είναι το γραφείο που γίνεται η χαρτομαντία και το τρίτο είναι αυτό το απόρριτο, το οποίο χρησιμοποιείται όταν φεύγουν οι πελάτες από μέσα που δεν ξέρουν τι γίνεται ακριβώς πίσω. Όταν θα αποχωρήσουν από αυτό το χώρο, τι ακριβώς θα επακολουθήσει από πίσω. Τι επακολουθούσε από πίσω. Εφόσον από ό,τι έβλεπα και μάθαινα εκεί, αυτά τα σχετικά όλα τα ζητήματα, όταν ερχόταν κάποιο πρόσωπο για να μάθει ή να ζητήσει κάτι, ο μάγος έριχνε τα χαρτιά, ο χαρτομάντης, έλεγε το ταρό κυρίως χρησιμοποιούσαμε, που είναι πάρα πολύ καλά σε αυτή την υπόθεση και της μαύρης μαγείας, και ταυτόχρονα με το ρίξιμό της γίνεται και η τελετή της μαύρης μαγείας, δηλαδή μπαίνουμε στα πρόχειρα για να ετοιμαστεί η τελετή. Αυτό γίνεται με τα ταρό. Με τα ταρό. Αυτή είναι η έννοια των ταρό και όχι όπως τη λένε ότι είναι μόνο για... Δηλαδή αυτοί που ξέρουν να τα χρησιμοποιήσουν καλά είναι η αρχή για να μπούμε στη μαύρη μαγεία. Ήδη γίνεται η επίκληση και είναι έτοιμη η τελετή να γίνει με απουσία κυρίως του πελάτη, αν φοβάται, ή παρουσία αν δεν φοβάται. Ναι, αλλά πώς γίνεται η επίκληση με το στρώσιμο της κράπουλας. Με το στρώσιμο της κράπουλας, αφού ο ίδιος το κόψει, για να φαίνεται, εκτός το ότι έχει μπει σε, σε αυτό το χώρο, ο πελάτης δεν γνωρίζει ότι ήδη αρνείται το Χριστό, γιατί δεν καταφεύγει στην εκκλησία. Οπότε ο μάγος του δίνει τα χαρτιά, να τα ανακατέψει ο ίδιος, να τα κόψει ο ίδιος και του τα παραδίνει ο ίδιος. Δηλαδή, φέρεται υπεύθυνος ενώπιον του Θεού ότι ο ίδιος αφήνει την τύχη του στον διάβολο με λίγα λόγια, δηλαδή αυτός είναι που εκπροσωπεί το διάβολο ο μάγος, αφήνει την τύχη του εκεί και όχι στο Θεό. Και έτσι κόβει ο μάγος και υπάρχουν, δεν θέλω να αναφέρω, υπάρχουν κάποιες μέθοδοι, δύο-τρεις μέθοδοι στρωσίματος. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ούτε ονόματα, ούτε... Και φαίνονται αυτά τα οποία και κατά βάθος στο υποσυνείδητο, δηλαδή ο άνθρωπος που ήδη θέλει να πραγματοποιηθούν, κατά κάποιο τρόπο βγαίνουν κοντά, αυτά παρουσιάζονται. Ο διάβολος μας πληροφορούσε για αυτόν τον άνθρωπο μυστικά και λέγαμε και τα δικά μας, για να τον πιάσουμε πρώτα στα δίχτυα. Δηλαδή στα αλήθεια από τα χαρτιά μαθαίνατε, ναι, για αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, μαθαίναμε για αυτόν τον άνθρωπο και μάλιστα κατά την ώρα του κοψίματος ήδη ο διάβολος μιλούσε στον μάγο και έλεγε για αυτό το άτομο κάποια μυστικά σημεία. Επομένως, για να τον ελκύσει και να τον δέσει. Για να πιστέψει ότι βρίσκεται σε έναν χώρο που κάτι ξέρουν παραπάνω για αυτόν, να κινηθεί η περιέργειά του και να αφήσει να εμπιστευτεί αυτό το χώρο. Τι και έκανε μάγια. Πιο πολύ έκανε και πραγματικά από ότι, για να λέμε για την αλήθεια, ποτέ δεν έλυσε. Γιατί δεν μπορεί να λύσει και σε μένα είχε πει αυτό, ποτέ δεν μπορούμε να λύσουμε, διότι είναι ανώτερη εκκλησία και συγκεκριμένα είχαμε και περίοδους που μου τους ανέφερε ο ίδιος ο μάγος, όταν και εγώ δεν ήμουν καλά, πήγαινα να τρελαθώ. Είναι η περίοδος των Θεοφανίων, δηλαδή από την ημέρα των Θεοφανίων και 40 ημέρες μετά, λόγω του μεγάλου γεγονότος, του θρησκευτικού γεγονότος της βαφτίσεως του Ιησού και τον αγιασμό των υδάτων, αυτά όλα τα έλεγε ο μάγος, γιατί προφυλαγόμασταν και συντηρόμασταν με χάπια, με ηρεμιστικά και με παυσίπονα, γιατί είχαμε φοβερούς πόνους, πονοκέφαλους και μια κατάσταση τρέλας. Την περίοδο των Θεοφανίων. Των Θεοφανίων και για 40 ημέρες μετά. Πώς εξηγείται αυτό. Αυτό σας είπα, εξηγείται, μπορεί να το εξηγήσει και καλύτερα η Εκκλησία. Είναι το μεγάλο γεγονός και το μεγάλο δώρο που κάνει ο Θεός προς τους ανθρώπους και ειδικά τους Ορθοδόξους, να κάνει αυτό τον καθεγιασμό κάθε χώρας που είναι Ορθόδοξη και να λύνονται ταυτόχρονα όλα τα μάγια σαν ένδειξη δώρου του Θεού για τον Υιό του που βαφτίζεται προς τους Ορθοδόξους. Δηλαδή ακόμη και να είχατε κάνει μάγια σε κάποιον. Σε όλα τα μάγια λυνόντουσαν. Δηλαδή όλα τα χαρτιά που είχαμε, όλες τις υποθέσεις που είχαμε, όλα τα δεσίματα, όλα λυνόντουσαν, γινόντουσαν
μπορώ να πω στάχτη καπνός και υποφέραμε εμείς και το χαρακτηριστικό είναι ότι τότε και εμείς από ό,τι θυμάμαι προσωπικά το είχα ζήσει και ο Μάγος που ομολογούσε και αυτός αλλά και εγώ την αλήθεια ότι πράγματι ο Χριστός είναι πιο δυνατός και η Εκκλησία, αλλά δεν μπορούσαμε να φύγουμε ας πούμε. Στους πελάτες τι λέγατε? Στους πελάτες λέγαμε ότι γιατί ερχόντουσαν και αυτοί με παράπονα φοβερά, γιατί βλέπαν ότι όλα γυρνάγανε ανάποδα. Δηλαδή, σε περιπτώσεις καλών γάμων που είχαν επιτευχθεί με τη μαγεία, συγχωρέστε με, γινόντουσαν τότε. Δηλαδή, διαλύοντουσαν γάμοι, όλες οι άλλες υποθέσεις, οτιδήποτε θέμα ήταν ή κληρονομικά ζητήματα. Την έχετε δει να κάνει μάγια? Την έχω δει βεβαίως και δεν το ήξερα. Έλεγε ότι κάνει εκκλησιαστικά. Την έχετε δει να καίει το καρβουνάκι? Βεβαίως, και να λέει... γαρίφαλα, καρβουνάκια, να ξεκαλάει σατανάζες και να χτυπάνε πόρτες. Και εγώ αυτά δεν τα ήξερα. Μου έλεγε ότι κάνει εκκλησιαστικά. Τα έλεγε μέσα της για να μην ξέρει κανείς. Αλλά εγώ κάποια στιγμή της πήρα ένα βιβλίο που τα είχε γραμμένα μέσα σε τετράδια. Και πρόσεξα, ας πούμε, τα τροπάρια που έλεγε μέσα και τι έπρεπε να πεθαίνει ο άνθρωπος και πώς να λιώνει. Ο μάγος, ο δάσκαλός σας, είναι ένας από αυτούς που είχαν και εικόνες στο χώρο, όπως έχουν πολύ? Όχι, δεν είχε εικόνες, γιατί όπως μου έλεγε και με δίδασκε, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σωστοί στη δουλειά μας και να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο όπως τους άλλους, λέει, που έχουν τις εικόνες και κοροϊδεύουν τις γυναικούλες και αυτά για να τους πάρουν τα λεφτά, να νομίζουν ότι βρίσκονται σε χώρο ο οποίος συνεργάζεται με την Εκκλησία. Θα μας δείξεις ένα φυλαχτό? Θα σας δείξω το φυλαχτό τι μου είχε μέσα. Αυτό το έχω πληρώσει 250.000 και μου αλλιώθηκε στη θάλασσα και μου είπε μην τυχόν και το χρησιμοποιείς αυτό το φυλαχτό και το ανοίξεις γιατί θα φύγουν τα δαιμόνια και θα σε σκοτώσουν. Βλέπετε τι έχει μέσα? Για να το δείξουμε και στο φακό. Αυτό το έδωσε η μάγισσα. Ναι, η μάγισσα. 250.000 μέχρι 900.000 φτάνει το φυλαχτό. Για να σωθώ μου λέει και αυτό με οδήγησε στην καταστροφή. Πόσο φτάνει το φυλαχτό? 250 με ένα εκατομμύριο. Τα φυλαχτά που δίναμε εμείς σε κοπέλες και σε διάφορους να έχουν επιτυχίες. Αλλά τι, αντί να έχουν μέσα αυτά που πρέπει να έχει η Εκκλησία, έλεγε ας πούμε, όχι ευχέλαιο ο μάγος, να βάζουν μέσα αγορέλαιο, λέει. Αγορέλαιο να βάζουμε και να το δίνουμε, όχι ευχέλαιο. Το ευχέλαιο πάμε χαμένοι. Αγορέλαιο, λέει, να έχει μέσα. Και λέγανε ότι είναι της Εκκλησίας. Ναι, έλεγε ψέματα ο μάγος. Ψέματα, βεβαίως. Και πολλοί μάγοι λένε ψέματα, ότι είναι της Εκκλησίας. Και τι περιέχει, δίχτυ για να σαγηνεύει όταν είναι για περιπτώσεις γάμων, καλών γάμων και για έρωτες ας πούμε και τέτοια ερωτικά θέματα. Δίχτυ για να σαγηνεύει και άλλα που δεν θέλω να ακροκατονομάσω να μην τα ακούν και οι τηλεθεατές, να μην έχουν έτσι πολλές, πιο καλά να ακούγεται δηλαδή να κατανοήσουμε ότι η δύναμη της Εκκλησίας, ποια είναι η δύναμη του Χριστού, απέναντι σε αυτά τα μάγια, τα οποία είναι μία σκόνη, δηλαδή ένας καπνός. Μητέρα μου ήταν πάρα πολύ έτσι κοντά στην Εκκλησία, ήταν ένα ζωντανό μέλος, μπορούσα να πω, κοινωνούσε αυτά συνέχεια, μάζευε ευλογίες από διάφορα προσκυνήματα, ευλογίες, όπως ρούχα Αγίων, ας πούμε, ή από τον Άγιο Διονύσιο της Ζακύνθου, κάποιο ύφασμα που μοιράζουν, από τον Άγιο Σπυρίδωνα, κάποια αυτά, και τα είχε βάλει όλα αυτά σε ένα φυλαχτό, το οποίο ο Θεός έρετε τη φώτισε και το έφτιαξε αυτό στο νησί μου. Δεν ήταν η μητέρα μου εδώ στην Αθήνα μαζί μου. Και όταν το έφτιαξε και με πίστη το έφτιαξε για να με προστατεύσει, πριν το βάλω εγώ, άρχισα να παίρνω, δηλαδή και ο μάγος είχαμε προβλήματα, πηγαίναμε να τρελαθούμε, καταλάβατε. Και πάλι με την έρευνα που κάναμε το βρήκαμε αυτό το πράγμα και έτσι δεν μπορούσα να προχωρήσω εγώ να φτάσω στην αυλία για να αφιερωθώ. Δεν μπορούσα γιατί με προστάτευε αυτό το πράγμα. Λέει αυτό το έχει κάνει η μητέρα σου με πίστη, σε προστατεύει και δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Δηλαδή δεν μπορώ να σε προωθήσω. Ο μάγος δηλαδή σας έστελε στην Αγγλία να υπογράψετε συμβόλαιο. Ναι, ήμουν έτοιμος. Ναι, με το αίμα μου. Και εμείς τα βλέπαμε όλα αυτά. Τα είδαμε καθαρά.
Και λέει, δηλαδή με αυτό το πράγμα δεν μπορώ να σε προωθήσω, αλλά καταστρέφεται και η δική μου καριέρα. Και είχαμε μεγάλο πόλεμο. Δηλαδή και εγώ είχε απειλήσει πολλές φορές ο διάβολος και να με σκοτώσει και να με πνίξει. Μια φορά που κοιμόμουν, τον είδα που καθόταν πάνω στο λαιμό μου. Και εκεί πρόλαβα και φώναξα, Χριστέ μου, και έφυγε. Ο αυτόπτης μάρτυρας προσπάθησε να ερευνήσει, να καταγράψει και να αποκαλύψει το φαινόμενο της μαγείας στην Ελλάδα του σήμερα. Εσείς θα έχετε ήδη βγάλει τα συμπεράσματά σας. Από εμάς, καλό σας βράδυ.